Λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, τα βλέμματα στρέφονται στα κενά στα σχολεία. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Κρήτη, τα κενά ξεπερνούν τα 1.700, όπως λένε οι εκπαιδευτικοί, που αγωνιούν για τη νέα σχολική χρονιά. Τα κενά που πάντα ξεκινάει δυστυχώς η Κρήτη είναι συγκεκριμένα και περίπου κάθε χρόνο τα ίδια. Γιατί απλά βασίζονται σε συγκεκριμένα στους συναδέλφους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, το Ηράκλειο, νομός Ηρακλείου, πέρυσι δούλεψαν 350 δάσκαλοι αναπληρωτές και 160 νηπιαγωγοί. Αυτό θα είναι και φέτος κενά από το Σεπτέμβριο. Σε επίπεδο Κρήτης γενικά, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα κενά που έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο αρχές Σεπτεμβρίου είναι πάνω από 1.700 κενά. Και όταν λέμε πάνω από 1.700 κενά, εννοούμε σε δασκάλους, νηπιαγωγούς και σε ειδικότητες όπως είναι γυμναστές, καθηγητές αγγλικών, γερμανικών κτλ. Μόνο σε επίπεδο νομού Ηρακλείου τα κενά υπολογίζονται σε 1.127, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Θα μπορέσουμε μετά τις επόμενες μέρες σε συνεργασία με τους διευθυντές εκπαίδευσης να οριστικοποιήσουμε τα κενά τα οποία θα χρειαστούμε για να λειτουργήσουν σωστά οι εκπαιδευτικές μονάδες όλης της Κρήτης. Ο στόχος μας είναι να λειτουργήσουν τα σχολεία ακόμα καλύτερα τη φετινή χρονιά. Ο προγραμματισμός μας λέει ότι 5 του μήνα να γίνουν η πρώτη μεγάλη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Mm-hmm. Για να μπορέσουν 11 του μήνα να είναι οι συνάδελφοι στα σχολιά και να περιμένουν τους μαθητές. Μέσα σε αυτή τη φάση θα περιλαμβάνονται και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και βέβαια τα σχολιά της ειδικής αγωγής που θα γίνει η στελέχωση κατά προτεραιότητα. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν μόνιμους διορισμούς. Αυτό που εμείς αυτή τη στιγμή διεκδικούμε για άλλη μια φορά και τώρα είναι και επιτακτική ανάγκη μιας και σε εισαγωγικά βγαίνουμε από μνημόνια και αυτό που εμείς αυτή τη στιγμή επιβάλλει η στιγμή είναι να διεκδικήσουμε μετά από 7 χρόνια μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γνωρίζουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει σε άλλους κλάδους, οπότε στην παρούσα φάση διεκδικούμε και εμείς να γίνουν διορισμοί μόνιμοι, ώστε αυτά τα κενά όταν ξεκινάει η χρονιά να μην υπάρχουν ή τουλάχιστον να αμβληθεί αυτό το νούμερο. Έτσι, για να είναι πιο έτοιμα τα σχολεία να ξεκινάνε αρχές του Σεπτέμβρη. Πάνω από 14.000 είναι τα κενά των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα, με βάση την καταγραφή των λειτουργικών κενών που έγινε από τους περιφερειακούς διευθυντές και τους διευθυντές εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση των αποσπασμών.